Σε αυτό το επεισόδιο ταράχτηκε το είναι μου. Hello! Καλώς ήρθες και πάλι πίσω στο κανάλι μου. Όπως θα είδες και από τον τίτλο, θα μιλήσουμε για το 4ο επεισόδιο του The Walking Dead. Φυσικά, άμα δεν έχεις δει αυτό το επεισόδιο, μην δεις αυτό το βίντεο. Σταμάτα το εδώ. Τα συναισθήματά μου είναι λίγο ανάμεικτα για αυτό το επεισόδιο, μιας και το περίμενα πώς και πώς, λόγω του ότι στα προηγούμενα δύο επεισόδια είδαμε τον Κάρολ και τον Μόργαν μόνο και τον Ντάριλ με το πώς έγινε η ιστορία τους στους επιζήσαντες. Το θέμα τώρα ποιο είναι? Ότι εγώ περίμενα το 4ο επεισόδιο για να δω την εξέλιξη των πραγμάτων, τόσο με τον Ρικ και τον Νίγκαν, όσο και με τον Γκάρλ, τη Μισόν και όλους αυτούς που ήταν στο πρώτο επεισόδιο και είδαν το θάνατο του Γκλεν και του Άμπραχαμ. Παρ' όλα αυτά είδαμε ότι σε αυτό το επεισόδιο ήταν λίγο πολύ όλοι μουδιασμένοι με όλα αυτά που είχαν γίνει και όταν ήρθε ο Νίγκαν και τους χτύπησε την πόρτα στην Αλεξάνδρεια μαζί με όλους αυτούς και τα φορτηγά που φέρανε, ήταν λίγο του στυλ fuck my life, γιατί ήρθες πάλι εσύ, νομίζαμε ότι είχαμε ξεμπερδέψει κτλ κτλ. Ήρθε λοιπόν ο Νίγκαν, χτυπάει την πόρτα, πάει να του ανοίξει ο Σπένσερ. Εν τω μεταξύ θέλω να ανοίξω μια παρένθεση εδώ. Γιατί να τον πείτε Σπένσερ? Έχουμε συνηθίσει όλοι τη Σπένσερ από το Pretty Little Liars. Γιατί? Ακούω Σπένσερ και άλλος μου έρχεται στο μυαλό, άλλη... Όχι ο Σπένσερ του Walking Dead, αλλά η Σπένσερ του Pretty Little Liars. Anyway, ήρθε λοιπόν ο Νίγκαν, χτυπάει την πόρτα, πάει ο Σπένσερ, του ανοίγει και του λέει ποιος είσαι εσύ με το ρόπαλο, ας πούμε. Λέει ο Νίγκαν άνοιξέ μου και του λέει ποιος εσύ. Και τα παίρνει ο Νίγκαν, μπαίνει ο Ρικ στη μέση και ο Νίγκαν του δηλώνει ότι ήρθαν να πάρουν αυτά που θεωρούν εκείνοι ότι δικαιούνται. Τα παίρνουν μετά πολλά, γίνεται εκεί πέρα μια σύγκρουση μεταξύ του Καρλ και ενός από τους επιζήσαντες του Νίγκαν. Μπαίνει ο Νίγκαν στη μέση, παρατρίχα να γίνει έτσι μια φασαρία, τελικά δεν έγινε, λόγω του ότι ο Νίγκαν είπε ότι θα παίρναν τα μισά φάρμακα ενώ τα πήραν όλα. Το θέμα είναι ότι σε αυτό το επεισόδιο, πες μου κι εσύ άμα εγώ είμαι τρελή, ήταν μία ώρα επεισόδιο το οποίο θα μπορούσε μαζί με τα προηγούμενα δύο, τα οποία ήταν και αυτά βαρετά, να γίνουν σε ένα επεισόδιο, να πούν την ιστορία αυτή. Θέλανε, θεωρώ, okay, ότι θέλανε να χτίσουν τον χαρακτήρα του Νίγκαν, ότι είναι ο πιο βαρβάτος, κακός που υπήρξε μέχρι τώρα, ότι δεν δέχεται όχι, ότι είναι έτσι ψυχοπαθής, αλλά πόσο πια έχει αρχίσει η σεζόν και κάνει ήδη κοιλιά. Ξαναλέω ότι αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, αλλά θέλω και εσύ να μου πεις τη γνώμη σου από κάτω. Θεωρείς ότι έχει κάνει κοιλιά η σεζόν ή όχι? Γιατί πραγματικά θεωρώ ότι δεν γίνεται να πηγαίνουμε βήμα. Δεν γίνεται σε μία ώρα επεισόδιο να βλέπουμε καθόλου δράση. Σε αυτό το επεισόδιο βλέπουμε έναν Ρικ, ο οποίος είναι ό,τι του πει ο Νίγκαν. Okay, εν τω μεταξύ έδειξε τρεις σκηνές με τον Ρικ να κρατάει το ρόπαλο γιατί το έδωσε ο Νίγκαν και να σφίγγει το ρόπαλο και στις τρεις σκηνές. Και εκεί που να λες, ρίξ του, σε παρακαλώ, ρίξ του. Μετά το άφηνε και τον έβλεπες ότι ήταν ναι, Νίγκαν, ό,τι πεις εσύ. Όχι, θέλουμε λίγο δράση. Please. Πού πρέπει να απευθυνθώ? Μέσα από αυτό το επεισόδιο είδαμε τον Νίγκαν και τους επιζήσαντες να πιέζουν πάρα πολύ τους ανθρώπους της Αλεξάνδρειας, μια και τους πήραν όλα τα στρώματα, όλα τα φάρμακα, όλα τα όπλα. Ούτε να έχουν όπλο για να αμυνθούν από τα ζόμπι δεν τους αφήσανε. Τίποτα, πραγματικά. Θέλαν να δείξουν, θεωρώ, οι σεναριογράφοι το ότι ο Νίγκαν θέλει να δει πώς θα αντιδρούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Αν ο Ρικ δηλαδή θα αντιδρούσε ή θα καθόταν και θα τα δεχόταν όλα αυτά. Μήπως για να ξέρει στο μέλλον αν θα συνεργαστεί μαζί του ή αν θα ξέρει ότι θα του δημιουργήσει μπελάδες. Δεν ξέρω. Εσύ τι θεωρείς? Και ένα άλλο πάνω σε αυτό, το ότι δεν τους άφησαν κανένα όπλο για να ούτε να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους. Μου κάνει εντύπωση το ότι μήπως ο Νίγκαν τελικά φοβάται μην κάνουν καμιά εξέργεση και τους σκοτώσουν. Γιατί ήδη έχει δώσει τα credits στον Ρικ για όσους έχει σκοτώσει μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Αυτό το επεισόδιο ήταν λίγο πραγματικά ανάμεικτα τα συναισθήματά μου, όπως είπα και στην αρχή.
και μου άρεσε και δεν μου άρεσε. Δείχνουν το πώς εξελίσσεται η ιστορία, αλλά το δείχνουν με πολύ αργά βήματα και αυτό είναι πολύ βαρετό. Και τα τρία τελευταία επεισόδια που έχουν δείξει θα μπορούσαν να τα είχαν κάνει σε ένα ή το πολύ σε δύο επεισόδια. Όχι παραπάνω. Να δούμε, βρε αδερφέ, σε αυτό το βασίλειο και στο μαζί με τον Ιζίκιελ και την τίγρη του. Έχω φαγωθεί, να δω την τίγρη. Ναι, το λέω, έχω φαγωθεί. Να δούμε τι γίνεται, πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι, πώς ζουν, τι ρόλο βαράει αυτός ο Ιζίκιελ τελικά. Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε τη Μάγκη, η οποία είναι στο Hilltop και θα πάνε εκεί οι επιζήσαντες, άντε να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Εν τω μεταξύ ο Νίγκαν ξέρει ότι η Μάγκη είναι νεκρή και θα τη βγει η φάτσα κάρτα μπροστά του και πραγματικά ανυπομονώ να δω τι θα γίνει. Πάντως θεωρώ ότι αυτό που είχα διαβάσει ότι στο κόμικ Μάγκη γίνεται πιο δυναμική και αρχηγός, θεωρώ ότι θα γίνει. Και by the way, μην ξεχαστώ, πόσο μου ράγισε την καρδιά ο Ντάριλ όταν αντίκρισε το Ρικ και την Αλεξάνδρεια. Πιστεύω ότι στο τέλος θα σπάσει ο Ντάριλ, ειδικά τώρα που του πήραν και τη μηχανή και ο Ντουάιτ του είπε ότι για να έχεις αυτό που θες πρέπει να πεις αυτό που ξέρεις. Πάντως βλέπουμε ότι ο Ρικ έχει χάσει πλέον όλες τις ελπίδες, αλλά θεωρώ ότι μαζί με τη Μισόν, τη Ροζίτα, το Γιουτζίν και όλους αυτούς θα ξαναβρει την ελπίδα του και θα τους πολεμήσουν και θα κερδίσουν. Έτσι. Anyway, αυτά είχα να πω για αυτό το επεισόδιο. Ήταν λίγο ανάμεικτα τα συναισθήματά μου και μου άρεσε και δεν μου άρεσε. Βρίσκομαι πραγματικά στη μέση. Θέλω να πάει καλύτερα αυτή η σειρά, γιατί όσο περνάνε τα επεισόδια δεν με ενθουσιάζει. Το πρώτο επεισόδιο ήταν τέλειο, το καλύτερο όλων των σεζόν και τώρα όσο πάει κάνει τεράστια κοιλιά. Σεναριογράφοι, ξυπνήστε! Anyway, πες μου και εσύ τη γνώμη σου. Θεωρείς ότι ο Νίγκαν είναι έτσι λίγο δειλός κατά βάθος? Μήπως αυτά τα κάνει για να κρύψει κάτι άλλο? Και τελικά πότε θεωρείς ότι θα έχουμε λίγη δράση? Σου άρεσε ή δεν σου άρεσε το επεισόδιο? Πες μου από κάτω, πραγματικά ανυπομονώ να δω τι θα μου πεις. Anyway, αυτά είχα να πω εγώ. Γράψα μου από κάτω τη γνώμη σου και άμα σου άρεσε αυτό το επεισόδιο και γενικά τι πιστεύεις ότι θα γίνει στα επόμενα επεισόδια. Μην ξεχάσεις να με ακολουθήσεις στα social media που θα σου αφήσω από κάτω στο κουτάκι της περιγραφής. Άμα είσαι καινούριος, πάτα το κουμπάκι της εγγραφής και άμα είσαι παλιός, συνέχισε να βλέπεις τα βίντεό μου. Αυτά είχα να πω εγώ, μέχρι την επόμενη φορά που είναι την Κυριακή στις 12 η ώρα. Φιλάκια πολλά!